Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, 14 Ιουλίου 2022 και είμαστε στην 71η εκπομπή. Η εκπομπή δική σας 60 λεπτά με τους Έλληνες. Τώρα βέβαια έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές, για τα πανηγύρια, για τις ονομασίες. Τιμήσαμε την Αγία Αμαλία, την Αγία Όλγα, την ημέρα του Αγίου Παΐσιου και αύριο Παρασκευή θα τιμήσουμε την Αγία Ιουλίτα. Και εδώ στο χώρο το δικό μας γιορτάζει το μοναστήρι, το ιστορικό μοναστήρι της Δούβιανης. Κυριακή της Αγίας Μαρίνας και μετά έχουμε στις 20 του Ιούλη του προφήτη Ηλία. Και συνεχίζουμε βέβαια, τα υπόλοιπα θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καταρχήν χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και εορτάζοντες που γιόρτασαν μέχρι στιγμής και βέβαια για τους υπόλοιπους θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη όπως είπαμε. Αγαπητοί μου, η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται και οι μαζόξεις, οι ανταμώσεις που έχουμε αυτόν τον καιρό συνεχίζονται. Όπως ήταν και οι γυναίκες της Κατοδρόπολης. Συναντήθηκαν την προηγούμενη Πέμπτη στο Σοφράτικα, ήπιαν τον καφέ τους, φάγαν το γλυκό τους, ανταλλάξανε κουβέντες. Αντάμωμα, αδερφικό αντάμωμα λέγεται αυτό, όχι μόνο για να δουν η μία την άλλη, αλλά και βέβαια για να δουν και τα προβλήματα του τόπου. Διότι το έχω πει και τις προάλλες, το ξαναλέω και σήμερα, η γυναίκα είναι κινητήρια δύναμη στην κοινωνία, ακόμα περισσότερο στην τοπική κοινωνία. Με όλα τα αυτά συνεχίζεται η ζωή και στην Αθήνα. Εκεί όπου την επόμενη Δευτέρα, στις 18 του Ιούλη, θα έχουμε την παρουσίαση των ποιητικών συλλογών της Αμαλίας Κέντρο. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει η Ένωση Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών του χώρου μας, με έδρα την Αθήνα. Καλή επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση και στην ποιήτρια την κυρία Κέντρου, αλλά και στο σύλλογο το δικό μας. Όλοι περιμένετε, το ξέρω. Περιμένετε διαστόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού να μάθετε νέα για τη συντάξη δική σας. Η υπόσχεση έχει τραβήξει πολύ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και η τελευταία μου ελπίδα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αρχές Σεπτεμβρίου. Μπας και εκεί ανακοινώσει κάτι ο Πρωθυπουργός, αλλά από ανακοινώσεις έχετε χορτάσει και εσείς και εμείς βέβαια. Μπορεί να περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη τα νέα, αλλά νέα μας φαίνει και ο Σύλλογος Άγιος Κοσμάς τη Λιβαδιά, όπου διοργανώνει ένα τριήμερο 16, 17 και 18 του Αυγούστου. Μεγάλες εκδηλώσεις μας έχουν συνηθίσει άλλωστε, ανακοινώνουν οι άνθρωποι και είμαστε περήφανοι για αυτούς, όπως είναι και αυτοί περήφανοι για αυτό που κάνουν. Την αγάπη τους για τον πολιτισμό και για όλη την εθνική ελληνική μειονότητα. Θα προσγειωθούμε λοιπόν μετά το σποτάκι μια γεύση ενημέρωσης. Η είδηση της ημέρας στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας, στα χωριά, στα σοκάκια, στις γειτονιές, είναι τι θα γίνει με τη νέα διοικητική διαίρεση. Θα ενωθεί ή δεν θα ενωθεί ο Δήμος Δρόπολης με το Δήμο Φοινίκης. Θα έχουμε αλλαγές στο Δήμο Χιμάρας. Τι θα γίνει. Ωστόσο, κατάφεραν οι ηγέτες Ομόνιας και να έχουν μια ακρόαση στην αρμόδια διακοινοβουλευτική επιτροπή για την διοικητική διαίρεση της χώρας. Μετά από παρέμβαση του κύριου Βαγγέλη Ντούλε, του Προέδρου του ΚΙΑΔ, ο οποίος είναι και μέλος αυτής της Επιτροπής. Λοιπόν, ο Πρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Βασίλης Κάιος,
και ο αντιπρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Φρέντις Μπελέρης, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της Ομόνιας Χιμάρας. Εισακούστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι επί το πλείστον κατήκριναν τη διοικητική διαίρεση του 2014 και επιφυλάχτηκαν να ανοίξουν τα χαρτιά τους το τι ζητάει η Ομόνια για τη νέα διοικητική διαίρεση. Μάλιστα, υπόθηκε ότι σε μια δεύτερη φάση θα δώσουν και τις συγκεκριμένες προτάσεις. Εύχομαι να εισακουστούν πολλές φωνές από το ΜΕΓΑ, από τα άλλα τα κόμματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μηνότητας, κυρίως φωνές ποιοτικής βαθμίδας, φωνές δικών μας διανοουμένων, φωνές εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μηνότητας, να εισακουστούν, άλλο τόσο που δεν θα ήθελα ποτέ να είναι αυτές οι φωνές σκόρπιες. Τουλάχιστον, αν είναι να πάμε με μια κοινή γραμμή, με την ίδια στρατηγική, με την ίδια τακτική σε αυτή την Επιτροπή. Το τι θα γίνει θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες, για να μην πω το φθινόπωρο, και πολύ φοβάμαι ότι τελευταία στιγμή μήπως πούν ότι δεν έχουμε χρόνο να ολοκληρώσουμε τη νέα διοικητική διαίρεση για τις εκλογές του 2023 και πάει μετά για το 2027 κτλ. Ωστόσο, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το 2023. Αυτό το λέω προς πάσα κατεύθυνση. Θα πρέπει να καθίσουν επιτέλους μαζί και να βρουν μια κοινή γραμμή. Τώρα θα πάρουμε μια δέσμη ειδήσεων από το Δήμο Φοινίκης, για να δούμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα στο Δήμο Φοινίκης και άλλα δρόμενα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τους κατοίκους και με τα χωριά που ανήκουν διοικητικά σε αυτό το Δήμο. Να αρχίσω τώρα με ένα πολυλειτουργικό κέντρο το οποίο χτίζεται, ανακαινίζεται στο Αλίκο. Είναι ένα αρχαίο κτίριο το οποίο επαναφέρει πολλές μνήμες χιλιάδων παιδιών. Ένα κέντρο το οποίο γίνεται με τη συνδρομή Ευρωπαϊκού Προγράμματος αλλά και του Δήμου Φοινίκης. Όχι μόνο θα είναι ένα μαργαριτάρι στο κέντρο του Αλίκου, αλλά εγώ εύχομαι να υπάρχει ένα κέντρο το οποίο θα είναι αξιοποιήσιμο, να υπάρχει ζωή, να υπάρχουν δραστηριότητες και να δραστηριοποιηθούν όλοι και οι πάντες που ενδιαφέρονται για τα κοινά δρόμενα στο Δήμο Φοινίκης. Ωστόσο, να πω ότι ο Δήμαρχος Φοινίκης, ο κύριος Χριστάκης Κίτσος, βρέθηκε και αυτός μαζί με τον Δήμαρχο Δρόπολης, τον κύριο Τόλη, στην Αγία Λαρίσης, εκεί όπου επί τέσσερις μέρες υπήρχε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εθελοντισμού χρηματοδοτείται βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και επίσης να πω ότι εκεί στο Δήμο Αγιάς του χρόνου θα έχει και κέντρα κατασκήνωσης. Ελπίζω να φιλοξενηθούν παιδιά από το χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μηνότητας. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Ωστόσο, είχαμε και ένα συμβάν το οποίο προκάλεσε και λίγο φόβο, θα έλεγα, στο Φανάρι. Εκεί έπεσε μια πυρκαγιά. Μια πυρκαγιά που ευτυχώς η πυροσβεστική υπηρεσία του Δήμου Φοινίκης πρόλαβε το χειρότερο. Πρόλαβε να μην καούν σπίτια, διότι υπήρχαν άλλες υλικές ζημίες. Εμείς έχουμε πάει και τις προάλλες εκεί ως εκπομπή. Κάηκανε βέβαια χόρτα και δέντρα, γλίτωσαν όμως τα σπίτια. Ωστόσο, στο Βαγκαλιάτι έχουμε νέα, διότι ενημερώθηκα και από την αδερφότητα Βαγκαλιατιού Αγίος Δονάτος που λειτουργεί στην Αθήνα. Ενημερώθηκα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπήρχε βέβαια μια δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες. Πήγε μια εταιρεία, συνάντησε μερικούς κατοίκους κτλ. Οι Βαγκαλιατιώτες τι ζητάνε? Ζητάνε να υπάρχει μια γενικότερη σύσκεψη, να συμμετέχει όλο το χωριό, να γίνει μια επιτροπή με διανοουμένους του χωριού, να συζητήσουν με την εταιρεία, να συζητήσουν με το Δημαρχείο, να συζητήσουν με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για να δουν τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό. Διότι αν τα δούμε όλα ως αρνητικά και όλα ως θετικά, λαθεύουμε. Αυτό ελπίζω να γίνει στο άμεσο μέλλον, να συζητήσουν οι άνθρωποι και εύχομαι το αποτέλεσμα να είναι αυτό που ωφελεί τους κατοίκους του Βαγκαλιατιού και βέβαια όλους τους κατοίκους του Δήμου Φοινίκης.
πριν μερικές μέρες, Ιδρόπολη, στο Αργυρόκαστρο, αλλά και στο Λιμπόχοβο, είχαμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πασίγνωστο γευσογνώστη, τον Ηλία Μαμαλάκη. Ο κύριος Μαμαλάκης ήρθε στα μέρη μας ως εκπρόσωπος από ένα πρόγραμμα. Το αποκαλούμενο πρόγραμμα «Η διαδρομή του τυριού», στο οποίο συμμετέχουν τα πανεπιστήμια Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων, συμμετέχει ο Σύλλογος Αργύρο και βέβαια προσλήθηκε ο κύριος Μαμαλάκης για να δει από κοντά την Πέτρινη Πόλη, το εργοστάσιο και την μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων Γύρω Φάρμα, ανάλογη υπηρεσία στο Λιμπόχοβο και βέβαια γευμάτισε σε μία από τις ταβέρνες της Ρόπολης, όπως ήταν το εστιατόριο Ρούτσι στο Τριαχάτι. Ο μεγάλος γευσογνώστης, ο οποίος είναι γνωστός από την τηλεόραση για εσάς τους τηλεθεατές, ο οποίος έχει πάρει πολλά διεθνές βραβεία, ήταν εδώ στα μέρη μας. Είδε, και εγώ αυτό που ελπίζω και αυτό που πιστεύω είναι ότι ο κύριος αυτός, ο διάσημος Ηλίας Μαμαλάκης, να είναι ο νέος πρέσβης της Ρόπολης στο εξωτερικό, στην Ελλάδα και όχι μόνο. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τον πολιτισμό μας και τη γαστρονομία στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Ας δούμε όμως τι δήλωσε στο κανάλι το δικό μας, στο σταθμό της δημόσιας τηλεόρασης Αργυροκάστρου, ο ίδιος ο κύριος Μαμαλάκης. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Αργυρόκαστρο, η τρίτη φορά που είμαι στην Αλβανία. Έχετε μια πάρα πολύ ωραία πόλη, με ωραίους πεζόδρομους, πολύ ωραίες στέγες, το κάστρο, το θρύλο της πριγκίπισσας Αργυρός και ωραία μαγαζιά, και υποθέτω, δεν έφαγα ακόμα, αλλά υποθέτω και το φαγητό πρέπει να είναι πολύ καλό. Αυτό που είναι σαν πρόταση είναι ότι θα προτείνω στους Έλληνες να έρχονται για διακοπές στο Αργυρόκαστρο. Φυσικά και έχω περιέργεια, και γι' αυτό τώρα θα πάμε στο πούλμα που έχουμε έρθει μια ομάδα που ψάχνουμε τα τυριά της Αλβανίας, να κάνουμε μια περιοδία, να δούμε το Δήμαρχο και να δοκιμάσουμε τυριά. Δήμητρα Αγγελική Βασιλείου. Αυτό είναι το όνομα της κυρίας, η οποία ήρθε ως αναπληρώτρια θεμάτων εκπαίδευσης και παιδείας στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κορτσά, η οποία ταυτόχρονα θα καλύπτει και όλα τα ζητήματα παιδείας στην εθνική ελληνική μειονότητα. Εύχομαι ότως ώστε η κυρία που ήρθε, καλή επιτυχία καταρχήν, να συζητήσει τόσο με την Διεύθυνση Παιδείας Δρόπολης Φινίκη, όσο με τα σχολεία της δημόσιας παιδείας και ιδιωτικής παιδείας σε Αργυρόκαστρο, Αγίου Σαράντα και Κοριτσά και Χυμάρα βέβαια, και να συζητήσει και με απλούς δασκάλους, αν είναι δυνατόν, και με μέλη του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δασκάλων στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, αν θέλουμε βέβαια να κάνουμε κάτι σωστό για την παιδεία μας. Διότι υπάρχει το παράπονο ορισμένων που σε αυτή τη θέση μόνο τα τελευταία δύο χρόνια ήρθαν τρεις εκπρόσωποι. Τι μπορεί να κάνει κανείς μόνο σε μερικούς μήνες θητείας στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ή και στην Κοριτσά βέβαια? Μπορεί να γίνει αυτό? Όχι. Με όλα τα αυτά, να πάμε επί της βάσης. Εμείς βρεθήκαμε στο Μεσοπόταμο. Εκεί όπου ο Διευθυντής Σχολείου, ο κ. Λευτέρης Τζόλος, προετοιμάζεται σε σωστές βάσεις για τη νέα σχολική χρονιά, έχει ήδη συμπληρώσει τον αριθμό μαθητών, αγαπητοί μου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση διότι υπάρχει και προσφορά. Υπάρχει ποιοτική παιδεία. Υπάρχει πειθαρχία. Υπάρχει εγγύηση και ασφάλεια για τα παιδιά, για τη μετακίνηση των παιδιών με λεωφορεία. Συνδράμει βέβαια ο Δήμος Φινίκης, συνδράμει και το Υπουργείο Παιδείας. Όλα αυτά όμως δεν είναι τίποτε σε σχέση με αυτά που ο Διευθυντής Σχολείου, ο κ. Τζόλος, κάνει και μια μικροεξέταση για τα παιδιά τα οποία θα είναι υποψήφια για να πάνε στο 9χρονο δημόσιο σχολείο του Μεσοποτάμου. Αλλά τόσο τώρα που οι εγγραφές των μαθητών της πρώτης τάξης δημοτικού γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-Albania. Τι έκανε ο κ. Τζόλος? Βοηθάει τους γονείς, αγαπητοί μου. Τους λέει, ελάτε εδώ να σας βοηθήσουμε για να γράψετε τα παιδιά σας. Αυτό είναι η υπηρεσία στην παιδεία. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Τα είπαμε με τον κ. Τζόλο. Είναι μεγάλη υπόθεση.
Εύχομαι το ίδιο να πράξουν και τα υπόλοιπα σχολεία στη δημόσια παιδεία στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μοιρότητας. Δεν είναι εύκολο να πάρεις παιδιά από τα εξαμήλια, από το Δέλβινα, από τους Αγίους 40 για να τα πας στο Μεσοπόταμο. Είναι πολύ δύσκολο. Όποιος έχει παιδιά, το γνωρίζει. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Πριν πάμε στο θέμα της βραδιάς, θα πάρουμε μια ανάπαυλα. Βρέθηκα στο Αγίου 40, εκεί που συνάντησα την κυρία Φιγαλία Καλογέρη, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ελπίδα, δημοτικός σύμβουλος στην πόλη των Αγίων 40 και βέβαια επιχειρηματίας στην καθημερινότητα. Είχαμε μια συζήτηση, πρώτα όμως θα ήθελα να σας φέρω μερικά στιγμιότυπα από τη μέχρι τώρα δράση του Συλλόγου. Η Ελπίδα λέγεται και αυτοί αγωνιούν και εργάζονται για αυτό που λέει για το δημοτικό τραγούδι «Ζω με μόνη την ελπίδα να γυρίσω στην πατρίδα». Έτσι εργάζονται αυτές οι κυρίες. Δυναμικά, μεθοδικά και πάντα σταθερά. Στιγμιότυπα λοιπόν με ένα επιρρώτικο μυρολόι το οποίο μας θυμίζει παλιές εποχές βέβαια της τουρκοκρατίας, αλλά είναι ένα καλό μάθημα για όλους εμάς και επί τη σήμερον ημέρα, διότι επαναφέρει τι θα πει αντίσταση, τι θα πει αγώνας για επιβίωση, τι θα πει μέλλον και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που ετοιμάσαμε εδώ.
Όπως σας είπα λοιπόν, ήμασταν στο Αγίου 40 και συζητήσαμε με την κυρία Καλογέρη. Η κυρία Φυγαλία είναι σαν όλες εσάς, οι οποίες είσαστε στην κορυφή του αγώνα για επιβίωση. Δυναμική γυναίκα και γυναίκα με προσφορά. Τα σχόλια είναι περιττά. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Όταν είσαι σε μια όμορφη πόλη και στην παραλία του Ιωνίου, το μυαλό σου πηγαίνει αμέσως στους ανθρώπους που έχουν εμοχθήσει εδώ και δεκαετίες τώρα για να φτιάξουν όμορφο τοπίο. Αμέσως σκέφτεσαι και τους ανθρώπους, τους δικούς μας, τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, οι οποίοι με τον τρόπο τους γράφουν τη δική τους ιστορία. Βάζουν ένα πετραδάκι στη βίωση, στον πολιτισμό και στη διατήρηση όλης αυτής της πολιτισμικής ταυτότητας. Σήμερα έχω την τύχη να έχω στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες μία κυρία η οποία έχει το δικό της ρόλο στα δρόμενα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, στον πολιτισμό, στην επιχειρηματική της δράση, καθώς και στα διοικητικά και κοινωνικά δρόμενα των Ελλήνων εδώ στην πόλη των Αγίων 40. Έχω την κυρία Καλογέρη, η οποία με μεγάλη χαρά, αλλά και διστακτική κάπως, δέχτηκε να συνομιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Καλώς σας βρήκα στους Αγίους 40 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Καταρχήν, για όλους αυτούς τους τηλεθεατές που δεν σας γνωρίζουν, θα ήθελα να μας πείτε πολύ σύντομα, αρχικά, πώς νιώθετε και πώς βρίσκετε το χρόνο να ταιριάζετε τη δράση σας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελπίδα, τη δράση σας ως Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αγίων 40 και βέβαια με αυτή την ωραία και τεράστια επιχειρηματική σας δραστηριότητα εδώ στο ξενοδοχείο Ήπειρος. Καλώς ήρθατε. Χαρά μου που βρίσκεστε σήμερα ανάμεσά μας. Σωστό είναι αυτό. Έχω χρόνο, ο άνθρωπος άμα θέλει μπορεί να βρει τα πάντα όταν έχει θέληση και αγάπη για την πατρίδα που ζει. Είμαι Ελληνίδα, με τον άντρα μου Έλληνα. Δούλευαμε στην Αλβανία σε δημόσιες υπηρεσίες. Εγώ ήμουν νοσοκόμα, ο άντρας μου ήταν στρατιωτικός. Οι συνθήκες, όπως όλος ο κόσμος στην Αλβανία, Έλληνες και Αλβανοί, ανοίξαν τα σύνορα και φύγαμε στην Ελλάδα. Βόρασα με αυτό το οικόπεδο από το 90. Πώς το γόρασα αυτό το οικόπεδο, μας βρέθηκε μπροστά μας ένας πολύ καλός Έλληνας, ο Κολομιχάλης Παναγιώτης, που είχε κάνει μεγάλο έργο στην Αλβανία, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο το 90, γιατρός στο Ιπποκράτης του νοσοκομείου. Ήρθε το 90, ήφερνε φάρμακα, μοίραζε στον κόσμο, έπαιρνε αρρώστους τα παιδιά που ήταν εδώ πέρα και τα πήγαινε στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτούς ήμουν και εγώ, γιατί είχα το παιδί μου λόγω υγείας. Είχαμε προβλήματα υγείας. Πήγαμε στην Ελλάδα, μας εξυπηρέτησε, μας βοήθησε. Εγώ του συμπαραστάθηκα πάρα πολύ μαζί με τον άντρα μου. Αυτός μαζί με ένα γιατρικό σύλλογο ερχόταν εδώ πέρα και έβρισκε στήριξη σε εμάς. Βόηθησε κόσμο και μου έδωκε μια ιδέα. Μου λέει, τότε εδώ στην Αλβανία υπάρχουν ωραία μέρη που κάποια στιγμή θα πάρουν αξία. Αν υπάρχει τη δυνατότητα, αγοράστε τώρα που είναι φτηνά. Αγοράσαμε το οικόπεδο από το 91. Και χρόνια φύγαμε στην Ελλάδα από το 94. Δούλεψα σκληρά. Άνοιξα εκεί μια επιχείρηση δικιά μου. Μαγαζί με έργα και ντύματα,
Αυτά όμως ήταν όλα χάρη στις γυναίκες στην Αλβανία που έχω ζήσει. Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ έζησα, δούλεψα και χάρη στα χέρια των γυναικών στην Αλβανία, Πρμέτη, Μπεράτη, Τίρενα, Κουτσόβα, Αργυρόκαστρο, Σαράντι, άνοιξα μια βιοτεχνία, ήφαινα με τα εργόχειρα εδώ πέρα, τα δούλευαν οι γυναίκες και τα πουλούσα μετά στην Ελλάδα. Χάρη σε αυτή τη δουλειά, ξεκίνησαμε να χτίσουμε το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο ξεκίνησε να χτιστεί από το 1997. Το άνοιξαμε το 2000 και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Το εύνασμα για να ασχοληθείτε με τα κοινά, όντας επιχειρηματίας, διότι συνήθως οι επιχειρηματίες δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα κοινά. Εσείς όμως είστε κάτι διαφορετικό. Είστε στην εξαίρεση του κανόνα. Πώς το έχετε πάρει, ασχολούμενοι με το Δημοτικό Συμβούλιο, ασχολούμενοι με τον πολιτισμό, με το σύλλογο που έχετε? Η αγάπη που έχω πολύ για τον τόπο μου, η αγάπη που έχω πολύ για τα χωριά μας, μαζί με τις φίλες μου, τις γυναίκες, ξεκίνησαμε να ενωθούμε και να κάνουμε δραστηριότητες, να βοηθήσουμε. Το δικό μας ρόλο είναι πιο πολύ φιλανθρωπικό. Ό,τι μπορούμε βοηθάμε. Κόσμο που έχουν ανάγκη και στα χωριά μας. Προσπαθώ λίγο να γιατί ξεκίνησα να γίνω δημοτικός σύμβουλος. Βοηθάω, στηρίζω το Δημαρχείο όσο μπορώ. Μετά οι γυναίκες που έχουμε στην πόλη ήταν όλες οι γυναίκες που είχαν φύγει στην Ελλάδα. Όταν γύρισανε και τα παιδιά τους είναι μακριά. Ελβετία, Ελλάδα, Γερμανία, Αμερική. Και εμείς που είμαστε εδώ πέρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Να δώσουμε λίγο, να δώσουμε φως, να κάνουμε δραστηριότητες για να δέσουμε, να φαίνονται και αυτοί που έχουν μείνει στα χωριά μας. Ξεκινώντας με πολύ ωραίο σύλλογο που έχει ξεκινήσει Άγιο Κοσμάς, μετά τον Άγιο Κοσμά, ξεκίνησαμε και να κάνουμε τον πόλη στο Άγιο Σαράντι. Εσείς όμως, για να μείνουμε στο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, φαντάζομαι ότι μεν κατεβήκατε με το συνδυασμό του ΜΕΚΑ. Από ό,τι γνωρίζω, το εκλογικό σας σώμα είναι πάρα πολλοί άλλοι Αλβανοί, συμπολίτες σας εδώ στην πόλη των Αγίου Σαράντα, οι οποίοι σας στηρίξανε και σας στηρίζουν βέβαια. Ναι, γιατί εδώ εγώ βλέπω και το πιστεύω μέσα μου ότι εδώ στην πόλη του Άγιο Σαράντα δεν υπάρχουν διακρίσεις Έλληνες και Αλβανέζες. Πάντα υπήρχε αυτό. Μιλάμε για το λαό, δεν μιλάμε για Αμερικά, μερικοί που είναι... Στο σύλλογο είμαστε Ελληνίδες, αλλά έχουμε και 2-3 από την πόλη που έχουν αγάπη, θέλουν να μπουν σε αυτό το σύλλογο το δικό μας να βοηθήσουν. Τους αρέσουν οι δικές μας συστολές, τους αρέσει η παράδοση που έχουμε εμείς. Και κάναμε αυτό το σύλλογο. Όλες οι γυναίκες είναι σε δημόσιες επιχειρήσεις που δουλεύουν. Έχω παρακολουθήσει διαδικτυακά πολλές δραστηριότητες δικές σας και μου έχει κάνει εντύπωση ότι όπως εσείς και οι άλλοι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο Αγίου Σαράντα και στο Δήμο Φοινίκης, συνδυάζεται τη γαστρονομία με τις λαογραφικές, με τις στολές του τόπου του δικού μας. Και όντας γυναίκες δραστήριες και με πολύ πνεύμα θα έλεγα, προσπαθείτε να προβάλλετε αυτή την κληρονομιά. Επειδή γνωρίζω συμπόλοι των Αγίων Σαράντα, είναι και γυναίκες από άλλες περιοχές, από τη Δρόπολη, βεβαίως από το Βούρκο, από τα Ριζά κτλ. Πώς καταφέρατε να παντρέψετε σε εισαγωγικά αυτόν τον πολιτισμό που διαφέρει από περιοχή σε περιοχή? Ναι, γιατί είμαστε, μια είναι από τη Δερόπολη, άλλη από τη Χιμάρα, άλλη από το Μουρσί και έχουμε κάνει τις στολές από όλες τις περιοχές για να δείξουμε ότι αυτή λέγεται Ένωση Γυναικών Αγίων Σαράντα. Γιατί στο Αγίου Σαράντα είναι όλες από διάφορα χωριά, από διάφορα μέρη. Δεν μπορούμε να... Άμα ήταν θα το έκανα εγώ μόνο σύλλογο από το Λαζάτι. Εγώ είμαι από το Λαζάτι. Η μητέρα μου από το Καλτσάτι, ο πατέρας μου από το Λαζάτι. Εγώ τη δικιά μου τη στολή την έχω από το Βούρκο, γιατί είμαι... Βεβαίως.
Βέβαια το δικό μου το χωριό λέγεται Μπαλκόν του Βούρκου. Δεν μπορώ να το πω Βούρκο. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και κάναμε αυτό, περνάμε ωραία, γεμίζουμε το δικό μας το χρόνο. Τα παιδιά μας έχουν φύγει. Και θέλουμε να δείξουμε τη δικιά μας την παράδοση. Και τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο, που έχουν φύγει και έχουν πάει στην Ελλάδα, πάλι πιστεύω εγώ ότι, όπως εγώ έχω πάρει τη στολή της πεθεράς μου, όπως η φίλη μου έχει πάρει τη στολή από την Δρόβιανη, όπως η άλλη φίλη μου έχει πάρει τη στολή από την Δερόπολη, της γιαγιάς της, της μάνας της, έτσι πιστεύω και οι γονείς μας θα συνεχίσουν το δικό μας δρόμο. Σε όλη αυτή τη δραστηριότητα του Συλλόγου Ελπίδα, έχετε εμπόδια? Είδα, είμαι πιο σαφής, σας στηρίζει κάποιος οικονομικά, χρηματικά ή μόνες σας, δηλαδή οργανώνεστε εκεί όλα με προσωπική συνδρομή των μελών του Συλλόγου? Εμείς τα έχουμε όλα με τις δικές μας τις δυνάμεις. Κάνουμε ό,τι κάνουμε, τα κάνουμε όλοι μόνοι μας. Ούτε χρηματικά, ούτε τίποτα. Όπου πηγαίνουμε είναι όλα τα έξοδα τα δικά μας. Έχουμε βέβαια τη στήριξη του Δημαρχείου. Όταν πάμε κάπου που, όπως πήγαμε στην Τρίπολη, τα έξοδα ήταν του Δημαρχείου και η φιλοξενία ήταν του Δημαρχείου στην Τρίπολη. Τα άλλα, σε μια άλλη εκδρομή που είχαμε κάνει στο Πογκραντέτσι, στο Ποστέτσι, ναι, ήταν του Υπουργείου τουρισμού στην Αλβανία. Όχι. Ωραία. Ναι. Τα άλλα όμως είναι όλα δικά μας. Ό,τι κάνουμε, τα κάνουμε. Γιατί ξεκίνησα εγώ να κάνω το σύλλογο. Να δώσουμε λίγο χαρά στα χωριά μας, στους γερόντους που έχουν μείνει. Όταν με τον κορονοϊό υπήρχαν πολύ δύσκολες στιγμές. Παίρναμε, μαζευόμασταν. Αυτά δεν χρειάζεται να λέγονται τι κάνουμε. Ο καθένας κάνει για την ψυχή του, για τον εαυτό του. Να σας έχει ο Θεός καλά, δηλαδή να το πείτε ξεκάθαρα. Χωριά, ναι, να το ακούσουν και οι τηλεθεατές. Πέραν των άλλων, έχετε και φιλανθρωπική δραστηριότητα. Δεν είναι το κυριότερο κακό. Είναι αυτό. Μετά έρχεται το χορό. Ο χορός, εντάξει, μας αρέσει βέβαια και το κάνουμε αυτό, γιατί αν δεν μας έλεγε δεν θα το έκαναμε. Τώρα ο σκοπός είναι εδώ στην πόλη. Εμείς είμαστε τώρα, η ηλικία μας είναι πάνω από 45-50 χρονών οι γυναίκες. Πιστεύω θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και τα νέα τα παιδιά που είναι στους Άγιους Σαράντι. Είμαστε λίγοι. Να γίνει και η μεταλάμπευση του πολιτισμού από γενιά σε γενιά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Οι συνθήκες είναι δύσκολες στην Αλβανία. Μην νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολες, αλλά ο άνθρωπος, άμα θέλει, μπορεί να πετύχει τα πάντα. Παντού είναι δύσκολες. Γιατί στην Ευρώπη που φύγαν τα παιδιά μας από την Αθήνα και πήγαν όλοι στην Ευρώπη, πήγαν για μια καλύτερη ζωή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν αφήσουμε αυτό τον τόπο, είναι ήδη παρατημένο αυτός ο τόπος. Και δεν τα ρίχνω όλη την ευθύνη όλη στην αλβανική κυβέρνηση, όχι. Την ευθύνη την ρίχνω στην Ελλάδα. Αρέσει, δεν αρέσει, εμείς είμαστε παρετημένοι. Το έχω πει και θα το λέω πάντα. Κάνετε καλά που τα λέτε. Γιατί στην Αλβανία, στο Άγιο Σαράντι, οι Έλληνες μπορούσαν να βοηθήσουν να κάνανε επιχειρήσεις για να μην τις άφηναν. Εγώ τώρα για μένα είμαι 62 χρονών κανονικά. Κουράστηκα. Κουράστηκα γιατί στην Ελλάδα είναι άλλη ζωή. Εδώ πέρα δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Έχουν δίκιο τα παιδιά μας, παίρνουν τα παιδιά τους να φύγουν, γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες. Δεν υπάρχει επίποδο στο σχολείο όπως είναι στην Ελλάδα. Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να είναι επιχειρηματίας? Διότι από το 97 φτιάξατε αυτό το ωραίο ξενοδοχείο. Είχατε και τη βιοτεχνία πριν το 97. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να αντέξει και να αντέξει στους πειρασμούς πολλές φορές του κρατικού μηχανισμού και ατόμων, οι οποίοι κακά τα ψέματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, διότι υπάρχουν και σε αναπτυγμένες χώρες. Καταχράζουν την εξουσία τους. Ο άνθρωπος, άμα βάζει ένα στόχο στη ζωή και είναι αποφασισμένος, πρέπει να πάει μέχρι το τέλος. Εγώ το κυριότερο το έχω πολύ δύσκολο τώρα να φύγω στην Ελλάδα. Εγώ στην Ελλάδα περνάω καλά. Είχα τη δικιά μου δουλειά. Είναι η γλώσσα, είναι οι συνθήκες, αλλά δεν μπορώ να τα παρατήσω, δεν μπορώ. Μ' αρέσει ο τόπος και το λέω ειλικρινά, συγκινούμε τώρα που το λέω.
πετάω στα χωριά και γεμίζει η ψυχή μου. Θέλω αυτά τα χωριά να πάρουν ανάπτυξη. Θέλω αυτά τα χωριά, τα παιδιά μας που είναι πέρα, να γυρίσουν, να τα φροντίσουν. Κάτι άλλο ήθελα να πω που ξέρω πως ζω εδώ, αυτό το λέω σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις οικογένειες. Τα παιδιά φύγαν από την Αθήνα και πήγαν στην Ευρώπη. Έμικαν οι μανάδες τους, αγόρασαν σπίτια, άνοιξαν επιχειρήσεις, μέναν μόνοι τους και στην Ελλάδα. Όπως εμείς που είμαστε μόνοι μας εδώ, μέναν και αυτοί μόνοι τους. Απλά κάνω μια έκκληση σε όλα τα νέα τα παιδιά. Και στην Αλβανία υπάρχει φως, υπάρχουν προγράμματα που τα παιδιά τα νέα τώρα, άμα μπουν στο ίντερνετ και διαβάσουν, μπορούν να γυρίσουν, να αναπτυχθούν τα χωριά μας, να ανοιχτεί ο τουρισμός στα χωριά. Γιατί οι ξύπνοι, τα κοράτσια τα λέω εγώ αυτά, που έχουν τα πολλά τα λεφτά, θα έρθουν και θα αγοράσουν τα χωριά μας, θα αγοράσουν τα χωράφια, θα αγοράσουν τα οικόπεδα και μετά σε 10 χρόνια πιστεύω θα υπάρξει μεγάλη διαφορά. Ήδη έχουν έρθει στο Μεσοπόταμο οι Γερμανοί και αγοράζουν παλιά σπίτια. Ήδη ζητάνε σε όλα τα χωριά. Ανοίχτηκε ο τουρισμός να έρθουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, να τα νοικιάζουν στο Airbnb, στο Booking. Δουλεύει το σελεγγάρι. Γιατί να μην δουλέψει το Φινίκι, γιατί να μην δουλέψει το Βρυγιόνι, να μην δουλέψει το Καραάτζι, γιατί να μην δουλέψει η Κρανιά. Έχει γίνει ο δρόμος. Είναι ο δρόμος από το Μαυρομάτι, τώρα πας Τίρανα, άνοιξανε. Αυτοί δουλεύουν, βγάζουν λεφτά. Εμείς για ποιο λόγο? Τα χωράφια μας είναι άδεια. Εσείς όμως, ως δημοτικός σύμβουλος, ενώ λέω άσκοπα που περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο, ως δημοτικός σύμβουλος, βλέπω έχετε μια επιμονή. Είστε άνθρωπος πολύ επίμονος. Θα θέλετε να συνεχίσετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στους συμπολίτες σας, στο Αγίου 40. Ναι, ναι. Και πάντα και στο Δημαρχείο που είμαι, τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αρέσει σε μερικούς, δεν αρέσει σε μερικούς, τα λέω, έτσι πρέπει να είμαι. Αυτοί που με ψήφισανε, με σεβάστηκανε, πρέπει να ανταποδώσω κι εγώ την προσπάθειά τους. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες και για τους Αλβανούς στο Άγιο Σαράντι. Εγώ δεν βλέπω στο Δημαρχείο να υπάρχει καμία διάκριση. Όχι, όχι. Είμαστε Αλβανία, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Υπάρχουν και Αλβανοί που έχουν παράπονα. Υπάρχουν και Έλληνες που έχουν παράπονα. Αλλά με τη δικιά μας την υπομονή, πρέπει να κάνουμε και λίγο υπομονή και να βρούμε τον τρόπο για να λύσουμε τα προβλήματα. Άλλο τόσο που βλέπω ότι τώρα τελευταία υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του Δήμου Φινίκης και του Δήμου Αγίων 40, κυρίων στη συνεργασία του στον τουριστικό τομέα. Και εγώ ελπίζω και εύχομαι αυτή η συνεργασία να προωθηθεί και σε άλλους τομείς της καθημερινότητας. Και ένας από τους παράγοντες για αυτή τη συνεργασία πρέπει να είσαστε κι εσείς. Ναι. Έχετε συνεργασία από ό,τι ξέρω και με τον Δήμαρχο Φινίκης, τον κύριο Κίτσο, και με τον κύριο Γκούρμα, τον Δήμαρχο Αγίων 40. Τα δύο τα παιδιά είναι πολύ καλά παιδιά. Την προσπάθεια του Χριστάκη την ξέρουν όλοι. Προσπαθεί πάρα πολύ. Και ο Δήμαρχος είναι καλός άνθρωπος. Και θέλει, πάντα είναι δίπλα και στο Δημαρχείο του Φινικιού. Και όταν κάνουμε δραστηριότητες στη Λιβαδιά που γίνονται, πάντα ο άνθρωπος έρχεται. Είναι χριστιανός, δεν το λέω επειδή είναι χριστιανός, είναι καλός άνθρωπος, είναι άνθρωπος της πόλης, είναι άνθρωπος μορφωμένος και όσο ξέρω προσπαθεί για να βοηθήσει. Εμπόδια υπάρχουν, τώρα τι να κάνουμε. Εγώ επειδή έχω επαφές με πολύ κόσμο, με φίλους, με γνωστούς και με τηλεθεατές για την πόλη των Αγίων 40, θα ήθελα να προσέχετε λίγο περισσότερο ως Δημοτικό Συμβούλιο το Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο εδώ στην πόλη. Διότι πιστεύω, θα πω και αυτό, είναι για ένα παράπονο γενικό, κακώς αφέθηκε εκτός της κοινή διεύθυνσης που είναι διευθυντής ο κ. Λούτσης και έχει τη Δρόπολη και το Φινίκι. Ή το Φινίκι και τη Δρόπολη. Τα Δημόσια Ελληνικά Σχολεία των Πόλεων, όπως είναι το Αργυροκάστρο και τον Αγίων 40, έχουν αφαιθεί εκτός. Γι' αυτό χρειάζεται και λίγο περισσότερη προσοχή από εσάς.
Πολύ καλά κάνετε και το είπατε. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ενημερωμένη για αυτό το κομμάτι. Απλά θα κάνω ό,τι μπορώ όσο περνάει από το χέρι μου για να προσπαθήσω να δω ακριβώς τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι κρίμα. Πολλά παιδιά, εγώ έχω δύο εγγονές. Η κόρη μου γύρισε από την Ελλάδα πριν 10 χρόνια. Έμεινε 10 χρόνια στο Άγιο Σαράντι. Μαζί, γιατί η επιχείρηση δικιά μου είναι οικογενειακή, έχω δύο κορίτσια και μαζί με τα κορίτσια. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Πάει η κόρη, η εγγονή μου, τρίτη δημοτικού και τέταρτη δημοτικού και φύγανε πάλι για Ελλάδα. Λυπήθηκα που φύγανε πάρα πολύ, δεν είναι εύκολη και η Ελλάδα. Θα δω τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε και δύο πολύ καλούς βουλευτές στο Άγιο Σαράντι, που η επικοινωνία μου μαζί τους είναι πολύ καλή και με τον βουλευτή τον Νίκο Κούρη που είναι πολύ καλός, αλλά και με την βουλευτή την Ανίλα Ντένα που είναι γυναίκα, και εγώ έχω έρθει λίγο κοντά μαζί της λόγω που είμαστε γυναίκες και τα βρίσκουμε, μιλάμε, λέω πολύ πάντα ωραία. Τα παράπονα και η κοπέλα είναι και θρησκευτική, έρχεται στην εκκλησία. Για ένα νέο το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Ναι, αυτό είναι πολύ, ναι, είναι χριστιανή και καλή χριστιανή. Τώρα έχει γίνει και πρόεδρος της Φιλίας Ελλάδα. Ναι, της Διακοινωνιολογικής Επιτροπής. Είναι καλή κοπέλα. Για μένα είναι καλή κοπέλα. Είμαστε στο Άγιο Σαράντι μία, πώς να σου το πω, εγώ είμαι δεμένη και με τον Δήμαρχο και με τον Δήμαρχο Φοινικιού και με το... Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Το κυριότερο πράγμα που ήθελα να πω και τα έφυγα στο τέλος, άσχετα που έχω κατέβει με το κόμμα... Με το Μέγα. Ναι. Είμαι Ελληνίδα που θέλω να είναι Ομόνια και Μέγα. Δεν έχει τίποτα να χωρίσει. Δεν μπορώ γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κατάλαβα. Αυτό είναι ένα πολύ... Αντί να ενωθούμε, πρέπει να χωρίσουμε. Για ποιο λόγο? Στο σύλλογο το δικό μας που είμαστε, μισές οι κοπέλες λένε Ομόνια, οι μισές Μέγα. Τι, δεν είναι, είναι, είμαστε ένα. Και όλες όμως μαζί, είμαστε μαζί. Αγωνίζεστε για να δεν φέρετε την ελπίδα. Τίποτα, ναι, να κάνουμε την ελπίδα. Ακριβώς. Ναι, αυτό. Αυτό ήταν, είναι σημαντικό που σας το είπα. Γιατί είναι πολύ καλό παιδί και ο Βασίλης, Σαγιού Σαράντι, ο πρόεδρος, ο Κάιος, ναι, ο Κάιος. Και όσες φορές εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις και με τον Βασίλη τον Κάιο, έχω και πολύ καλές σχέσεις και με τον Χριστάκη. Τον Κίτσο, ναι. Και προσπαθώ πάντα. Κάτι άλλο ήθελα να πω στο τέλος, το κυριότερο για μένα. Οι καλύτερες σχέσεις μου που με έχει στηρίξει πάντα είναι ο Λεωνίδας ο παπάς. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με έχει βοηθήσει από την πρώτη στιγμή που έχω γυρίσει στο Σαράντι. Αξίζει πολλά αυτό ο άνθρωπο. Να είναι καλά. Ο Λεωνίδας βέβαια έχει προσφέρει στα δρόμενα το χώρο του δικό μας. Και προσφέρει, είναι πατριώτες. Το καλοκαίρι θα δούμε καμία δραστηριότητα από το Σύλλογο Ελπίδας. Ναι, ναι. Για, ναι. Μπορεί να μας πείτε κάτι συγκεκριμένα. Πλά σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι. Ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει. Όταν το αποφασίσουμε θα το πω, γιατί μήπως λόγω κορονοϊού και αυτά δεν ξέρουμε για τώρα λίγο η κατάσταση είναι λίγο. Αλλά μετά το Σεπτέμβριο έχουμε δραστηριότητες πάρα πολλά να κάνουμε. Το καλοκαίρι θα προσπαθήσουμε. Εγώ θα ήθελα ως τελευταίο μήνυμα δικό σας στην εκπομπή η κυρία Φιγαλία Καλογέρη, η επιχειρηματίας, η δημοτικός σύμβουλος, η πρόεδρος ενός πολιτιστικού συλλόγου να δει την κάμερα και να μεταφέρει ένα μήνυμα στη νέα γενιά, στα νέα τα παιδιά. Να ασχοληθούν με τα δημόσια δρόμενα και με τον πολιτισμό, τι τους προτρέπετε? Τα νέα τα παιδιά σήμερα τους φαίνονται πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω είναι πιο εύκολα. Εμείς ξεκινήσαμε το να χτυπάμε πόρτες στην Ελλάδα και τα παιδιά και να βρούμε μια δουλειά. Τα παιδιά μας σήμερα πιστεύω εγώ είναι πιο εύκολα. Ανοίγουν το ίντερνετ και μπορούν να βρουν πολύ εύκολα. Να γυρίσουν και να μην ξεχάσουν ποτέ στον τόπο τους. Έχουμε το πιο ωραίο μέρος.
Έρχονται τουρίστες, έχουμε τα τύρενα τώρα που φτάνουμε σε 3 ώρες. Έχουμε την Αυλώνα που θα γίνει το αεροδρόμιο. Σε λίγο θα γίνει το αεροδρόμιο στο Άγιο Σαράντι. Μην είναι πολύ αργά και το μετανιώσετε όταν δείτε στα σπίτια σας, στα χωριά, άλλον κόσμο. Όπως οι Έλληνες που τους διώξαν από την Κωνσταντινούπολη και πήγαν Αθήνα, πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη και βλέπουν τα σπίτια τους ρημαγμένα. Τα σπίτια μας, τα χωριά μας είναι πολύ όμορφα. Τα χωριά μας έχουν πλούτη. Απλά εμείς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Κυρία Καλογέρη, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μας. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον να έχουμε και άλλες συζητήσεις, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα και ο χώρος που δραστηριοποιείστε είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα σε μερικά λεπτά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Πιστεύω, σας υπόσχομαι, το φθινόπωρο θα είμαστε ξανά εδώ για να μιλήσουμε για πιο συγκεκριμένα προβλήματα των πολιτών των Αγίων Σαράντα, της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, αλλά και δικά σας προβλήματα στο Σύλλογο Ελπίδα και βέβαια στην επιχείρηση τη δική σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Το Σεπτέμβριο που θα έρθετε θα οργανώσουμε και κάτι πολύ ωραίο με το Σύλλογο. Θα καλέσουμε. Πιστεύω, θέλω να κάνω κάτι, αλλά θα τα αφήσουμε λίγο στην πιο μετά. Θα είναι χαρά μας. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάλι. Ευχαριστώ. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να σας θυμίσω λίγο και να σας καλύψω λίγο τη μνήμη, να σας επαναφέρω έναν βιρτουόζο κλαρινοπαίχτη, τον Σπύρο Μάστορα. Να δούμε ένα μυρολόι του Σπύρο Μάστορα, το οποίο γυρίστηκε από τη δημόσια τηλεόραση της Αλβανίας το 1986. Τότε ο Σπύρο Μάστορας, πέραν το ότι συνεργάζονταν και ήταν μέλος του λαογραφικού συγκροτήματος Δρόπολη, ήταν και μέρος του συγκροτήματος Τσετσίστοπουλη. Πάμε να δούμε το μυρολόι του Σπύρο Μάστορα.
Το ζητάτε επίμονα, το ξέρω. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε σήμερα να σας δώσουμε στιγμιότυπα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Σχολείου Μεσοποτάμου στη Δρόβιανη. Ας γίνει μπαμ. Πάμε να δούμε. Thank you.
Όπως καταλάβατε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να σας θυμίσω ότι θα πάρουμε και εμείς διακοπές. Τελευταία εκπομπή της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν είναι η 11η του Αυγούστου. Βέβαια, η σημερινή εκπομπή αναμεταδίδεται την Κυριακή το μεσημέρι, 1:30. Το κεφάλι ψηλά, αγαπητοί μου. Το κεφάλι ψηλά και να δώσετε αγάπη στο συγχωριανό, στο συνάνθρωπο και κυρίως στα παιδιά μας που θα έρθουν από Ελλάδα. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.